Έναν ηλεκτρικό σιδηροδρομικό σταθμό επιδιώκει ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας Μανώλης Φραγκάκης, ο οποίος θα συνδέει το αεροδρόμιο Καστελίου με τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, το έργο θα περιλαμβάνει τη σύνδεση του αεροδρομίου με το λιμένα Ηρακλείου και με άλλα κεντρικά σημεία της πόλης. Αυτό λοιπόν που θα τον εξυπηρετήσει καλύτερα, ευκολότερα και πιο άνετα είναι ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Και γι' αυτό κάναμε αυτή την πρόταση. Το αίτημα αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου ο αναμενόμενος ετήσιος φόρτος επιβατών δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί, γι' αυτό εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης. Το αεροδρόμιο θα βρίσκεται στην περίοδο αιχμής, δηλαδή όταν είναι ο τουρισμός, ένα αριθμό επιβατών, ο οποίος αριθμός εξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια. Αυτός ο φόρτος που υπάρχει στους δρόμους οι οποίοι υπάρχουν σήμερα, συν τα πολλά λεωφορεία που θα υπάρχουν και συν τα καύσιμα που θα μεταφέρονται, γιατί θα μεταφέρονται ο δικός σε πρώτη φάση, θα έχει τέτοιο φόρτο που θα είναι σχεδόν αδύνατο να εξυπηρετεί στον κόσμο. Στην επιστολή του προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, ο Δήμαρχος τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου μέσου σταθερής τροχιάς και θα ενισχύσει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις τουριστικές και βιομηχανικές υποδομές του νησιού. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει μέσο που δεν μπορεί να έργο το οποίο δεν μπορεί να γίνει, είναι θέμα χρημάτων. Απλά. Όλα μπορούν να γίνουν. Όλα. Εφόσον υπάρχουν τα χρήματα και εφόσον η πολιτεία, η κυβέρνηση, η εκάστοτε βρει έναν τρόπο για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει το έργο αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι από εμάς. Να γίνει μια μελέτη, δεν έχει αποτιμηθεί το ύψος της δαπάνης που χρειάζεται. Να γίνει μια μελέτη και να δούμε πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε το ποσό αυτό το οποίο χρειάζεται, ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη διευκόλυνση προς το επιβατικό κοινό.